Απόψε εδώ στην Τρίπολη, στο Φιλοτεχνικό Όμιλο, ήρθαμε για να βραβεύσουμε, να τιμήσουμε την προσφορά ανθρώπων, ατόμων, φορέων και χορηγών για την συνεισφορά τους και τις υπηρεσίες τους στον ΦΔΠΔΙΟ Άθλο που έγινε στο τέλος του Σεπτέμβρη το 2011. Ήταν μια συγκινητική εκδήλωση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θυμήθηκαν στιγμιότυπα, είδαμε στιγμιότυπα από τη βιντεοσκόπηση. Ακούστηκαν απόψεις και αναμνήσεις από αυτό το γεγονός και θαρώ ότι αναθερμάνθηκε η παρέα ούτως ώστε να είναι κοντά μας σε αυτά τα ιδανικά, σε αυτές τις αξίες και τις αρετές που έχουμε πάρει από την παράδοση και την ελληνική ιστορία, για να συνεχίσουμε αυτό το έργο με συγκλονιστικά μηνύματα τα οποία άλλοι τα έδωσαν, αλλά εμείς είμαστε ταγμένοι να τα ακολουθήσουμε. Κύριε Κούρο, ανακοινώσατε σήμερα ένα άλλο εγχείρημα. Όντως, απόψε δόθηκε η ευκαιρία να βγει στο φως μια από πολύ παλιά επιθυμία μου για μια μεγάλη μορφή του 1821, τον Νικήτα Σταματελόπουλο, τον Νικηταρά, έναν πολύ αγαπητό μου ήρωα από τα παιδικά μου χρόνια, όχι μόνο γιατί είχε αθλητική υπόσταση, αλλά είχε και μια αγνή ψυχή, γιατί ήταν ανιδιοτελής. Αυτός ο άνθρωπος πέθανε πανφτωχός και εγκαταλειμμένος από την τότε πολιτεία και επειδή οι αρετές του και τα αντραγαθήματά του είναι τόσο σπουδαία και έχουν συντελέσει τα μέγιστα, θα έλεγα, στην απελευθέρωση της Ελλάδος από την τουρκοκρατία, ήρθε η στιγμή αυτή να αναδείξουμε την προσφορά του. Θα κάνουμε μια μεγάλη πορεία, όχι με αγωνιστικό χαρακτήρα και να κοιτάμε την επίδοση και το χρονόμετρο, αλλά ως στόχο θα έχει να φανεί παντού από εκεί που πέρασε και έδωσε την ψυχή του για τον αγώνα. Από πόλεις λοιπόν και χωριά, σε όλη την Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα θα περάσουμε και θα περάσουμε τα μηνύματα εκείνα τα οποία αυτός πρέσβευε όντως. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια με δύο λόγια τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε? Η διαδρομή συνιστάται από τον χώρο που κατάγεται μέχρι εκεί που απεβίωσε. Είναι του Τουρκολέκα, το χωριό της καταγωγής του. Πάμε Καλαμάτα πρώτη μέρα. Στη συνέχεια διαβαίνουμε την Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία. Θα πάμε επίσης στην Βιωτία και στη Φθιώτιδα και θα καταλήξουμε στο χώρο όπου απεβίωσε, στον Πειραιά, με μια πολύ σεμνή τελετή στο τέλος αυτής της προσπάθειας που θα είναι συνολικά 8 μέρες.